Θυμάστε λοιπόν, με αλλαγή, με πάσα, θα αλλάξει για τον Μανουδάκη. Ξανά ο Μπούνας προς το δεύτερο δοκάρι. Είναι δυνατή αυτή η σέντρα. Η μπάλα θα περάσει στην εστία του Ζουκαλά. Όπως θα διώξει το σουτ, μεγάλη ευκαιρία. Ο Αργυρός, αν δεν κάνω λάθος, πλάγιο το οποίο εκτελείται. Να δούμε τώρα τον Παυλόπουλο, που θα κερδίσει και θα βγάλει μια εξαιρετική παλιά στον Μπούνα. Ο Μπούνας έχει την ευκαιρία να πατήσει περιοχή, να τελειώσει τη φάση. Αυτό κάνει ο Μπούνας πάνω στον Τσουκαλά. Όμως δεν είχε καλά ισορροπημένο. Θα κρατήσουν την μπάλα τώρα. Μαναριώτης, σουτάρι. Αυτή είναι η πρώτη τελική. Δεν είναι άσχημο το σουτ του Μαναριώτη. Θα πέσει ο Συριανός, δεν θα μπλοκάρει την μπάλα. Ήταν καλό το σουτ του Μαναριώτη. Ο Μπούνας με τον Μανουδάκη βρίσκονται πάνω από την μπάλα. Να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Όλα αυτά στο 32. Ο Μπούνας θα εκτελέσει. Ωραίο το σούτ. Η μπάλα θα περάσει δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Πιο επικίνδυνο όμως έχει γίνει η γηπεδούχος ομάδα. Ο Μπούνας τώρα θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Η κεφαλιά του Παυλόπουλου. Παράξενη τροχιά η μπάλα. Θα βγει ο Τσουκαλάς εκεί και θα διώξει την μπάλα. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Ξανά σέντρα στη μικρή περιοχή. Ωραία για τον Μπούνα. Ο Μπούνας θα πλώσει το παιχνίδι πλάγια για τον Κολιάκο. Η πάσα, η σέντρα σουτ, να η ευκαιρία και η μπάλα, δεν ξέρουμε αν πέρασε τη γραμμή, είναι γκολ. Είναι γκολ λοιπόν. Ο Ραμπαβίλας ανοίγει το σκορ, ευνηδιάστηκε εκεί η άμυνα του πύργου και ο Ραμπαβίλας με εξαιρετικό πλασέ από το σημείο του πέναλτι έπιασε ένα πλασέ, η μπάλα χτύπησε στο εσωτερικό. Εξαιρετική. Θα φέρει τέτα τέ τώρα να δούμε τον Λαλά. Ο Λαλά θα κόψει την μπάλα, το σουτ. Μεγάλη ευκαιρία. Τεράστια ευκαιρία από τον Μαϊπά, ο οποίος βρέθηκε τέτα τέ με τον Τσουκαλά, αλλά το πλασέ ήταν χλιαρό. Ανεβάσει και τις γραμμές του η ομάδα του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Και η Ελλάς βέβαια από τη μεριά της θα βρει την ευκαιρία να δούμε τώρα, ώστε να πετύχει ένα σουτ του Παυλόπουλου, φοβερό σουτ. Η μπάλα θα περάσει πάνω από το δεξί δοκάρι της εστίας Τσουκαλά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή, πολύ καλό το σουτ του Παυλόπουλου. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει κάτι περισσότερο από 33 λεπτά αγώνα ακόμη. Ένα φάουλ τώρα το οποίο θα κερδίσει ο Παναγιώτης ο Παυλόπουλος. Θα βγει και μια κίτρινη κάρτα εκεί και κόκκινη. Κόκκινη κάρτα στον Στάθη τον Λούκα, για τον Σαββίδη και ο πίσω για τον Μανουδάκη. Παλιά προς το δεύτερο δοκάρι του Μανουδάκη, θα βρει ωραία ένα φοβερό γκολ. Όχι, βιάστηκα εγώ να πω ότι θα περάσει μπάλα τα δίχτυα από την πορεία της μπάλας. Η μπάλα δεν θα περάσει τελικά στα δίχτυα. Ήταν εξαιρετικό αυτό το γυριστό, το ανάποδο ψαλιδάκι της ομάδας του Πύργου. Θα κρατήσει την μπάλα ο Πύργος, για να δούμε, είναι δυνατή αυτή η πάσα, θα κερδίσουν τελικά. Πριν βγει η μπάλα out, θα πάρει την προσπάθεια αυτή, θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Έχουμε corner ή πλάγιο. Καλή προσπάθεια αυτή του Κρεμίδα, ο οποίος κατά μέτωχο προσπάθησε. Ετοιμάζεται λοιπόν να εκτελεστεί το corner, πολύ καλά εκτελεσμένο, περνάει η μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία, ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η εκτέλεση. Η εκτέλεση του Αχμετάη νομίζω, ο Αχμετάη ήταν αυτός ο οποίος έκανε αυτό το επικίνδυνο κόρνερ, η μπάλα κάπου βρήκε και έτσι ο ίδιος παίχτης.